Και επειδή κάναμε λίγο κατάχρηση τις προηγούμενες προσεκλημένες ομιλίες, θα προσπαθήσω εγώ και εδώ να γίνω λίγο πιο σύντομο. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε ένα τελευταίο μοντέλο για την μελέτη της ψυχικής αναλυτικότητας στην εφηβεία. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω λίγο με το ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στα ελληνικά σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία σε εμάς έκαναν εντύπωση όταν τα είδαμε, έχουμε μια αύξηση των μαθητών και των μαθητριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο από το 1906 μέχρι σήμερα, η οποία είναι 70 φορές πάνω. Δηλαδή, σκεφτείτε, δεν είναι 70%, δεν είναι 700%, είναι 70 φορές πάνω. Από 1.600 περίπου καταγεγραμμένα άτομα σε περίπου 117.000. Είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση για ένα χρονικό διάστημα που εντάξει δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο αντίστοιχα. Προφανώς υπάρχει κατανομή, δεν είναι πρέπει για μια ομάδα ομοιογενή. Όμως έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι το 75% αυτού του αριθμού, του σημερινού αριθμού, είναι προσβόπουλα. Και αυτό το καταγράφεται διεθνώς και στην Ελλάδα είναι μια μεγάλη σημαντική ιστορική διαδρομή των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Όταν έχουμε μετάβαση, ιδιαίτερα όταν έχουμε μετάβαση βαθμίδας από το εκπαιδευτικό στο γυμνάσιο και από εκεί στο λύκειο. Στην Ελλάδα το ελληνικό σχολείο της πρόσφυγης σημαίνει ότι αυτή η διαδρομή μπορεί να αποδίδεται σε σημαντικές οργανωτικές αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα ελληνικά ερωτήματα για να κατανοήσω αυτό το οποίο βλέπουμε, αρχικά διαφέρουν με τα μάτια μαθητέ του και του Έλληνε μαθητέ. Όσο τα ελληνικά έχουν γεγονότα ζωή, δηλαδή του προσωπικού παράγοντε, φαίνεται ότι διαφέρουν μεταξύ τη ψυχική μα και τη μετανάστευση, αλλά με μικρέ διαφορέ που αποτυπώνονται στα κοινωνικά προβλήματα κυρίω και σε αυτά που προέκυψαν λόγω τη πανδημία. Ως προς την ψυχολογική προσαρμογή, έτσι υπάρχουν μικρές καλές διαφορές που αποτυπώνονται στην αυτοεκτίμηση και την ικανοποίηση από τη ζωή. Ως προς την ψυχολογική επάρκεια, ενδιαφέρει καθώς παρατηρούμε χαμηλότερη επίδοση να σχετίζεται με περισσότερες απουσίες και το αντίστροφο. Ως προς την ψυχολογική ένταση, φαίνεται ενδιαφέρον σχετικά στην αποδοχή των συνομιλίκων και διαφέρεται έτσι μια τάση διαφοράς ως προς τον διαγωνικό προσανατολισμό. Αποτελεί ενδιαφέρον σημείο να κοιτούμε για τη διαφορά για αποδοχή, αλλά όχι για απόρριψη. Και ως προς τους πολιτισμικούς πόρους, παρατηρούνται ότι κοιτούμε για τις διαφορές, τις συγκρούσεις μόνο με έναν φίλο, στην προκατάληψη και τη δυστυχία και συνολικά στο σχολικό κλίμα. Τώρα, για να γίνει έτσι κατανοητό το τόσο πριν να έχουμε δημιουργήσει ένα μάλλον μονοκριτικό καλύτερα, προχωρώντας λοιπόν τα ελληνικά ερωτήματα, το τελευταίο ερώτημα ήταν αν μπορούμε να εξηγήσουμε την οικογενειακή και σχολική σχολική πόλη τη σχέση όλων των ειδών προφέτων. Φάνηκε λοιπόν εδώ ότι συνδέονται τα γεγονότα ζωή με την ψυχολογική προσαρμογή για τα αρνητικά όμως συμπτώματα, δηλαδή για τα συστηματικά συμπτώματα, το θυμό, την εχθρότητα και τα χαρακτηριστικά συμπτώματα. Και το μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν φαίνεται να παίζει ρόλο στη σχέση αυτή. Δηλαδή, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους γηγενείς και τους μετανάστες. Στους φυσικά, τις αξιότητες και τις πηγές δύναμης, αλλά και ερωτήσεις σχετικά με την κλιματοδότηση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ενώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η συνεδρίαση έγινε με πολύ μεγάλη προσοχή, για να μην υπάρξει έτσι επαναπροβατισμός κατά τη διάρκεια αυτών, και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ψυχική ευημερία και να διαπιστώσουμε να έχουμε αρνητικές επιπτώσεις από τις συνεδρίες, κάναμε και follow-up με τα συμμετέχοντα άτομα, μια εβδομάδα συνήθως μετά την συνέδριση. Αυτά τα follow-up δεν είναι τα κλείσιμα με τα δεδομένα. Τώρα, για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε θεματική ανάλυση για τις συνεδρίες και πολυκειμενική θεματική ανάλυση για τις φωτογραφίες. Εδώ μπορείτε να δείτε και κάποια παραδείγματα φωτογραφιών που χρησιμοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Και να περάσουμε τώρα στα αρχικά ερωτήματα από τη θεματική ανάλυση, την ανάλυση των συμμετέχουσων, και να πω ότι η ανάλυση είναι ακόμα σε εξέλιξη.
Τα ευρήματα αυτά αφορούν δύο ερευνητικά ερωτήματα, δηλαδή ποιοι είναι οι κίνδυνοι πεδαγωγικοί που συνέλαβαν την προσαρμογή των νέων προσήκων και τι βοηθάει τους πρόσφυγες να προσαρμόζονται καλά παρά τις εξόδους. Δηλαδή, οι επόμενες εμφανίσεις διαμορφωθούν σε επιβαρυντικούς και προστατευτικούς παράγοντες. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε πώς συνοψίζονται οι κλιματικοί παράγοντες στην προσαρμογή του ψυχική ανεκτικότητα των έθνων προσφύγων, οι παράγοντες δηλαδή που απειλούν την ψυχική του ευημερία. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν το διωγμό και τον πόλεμο, τι εξόδου ταξιδιού και εγκατάσταση, τον αποχωρισμό από του σημαντικού άλλου, τα εμπόδια στην επαφή με την κοινωνία υποδοχή. Ένα από του πολλού τρόπου τη ταυτότητα και το παιδί δεν υπάρχει σωστό και λάθο τρόπο να αρέσει κανείς το ελευθεροπαθητικό του υπόβαθρο. Να υπηρετήσει, όπως είπαμε πριν, για τους εφήβους αστυνομικές που θα επιτρέπουν τη διαέρευνηση του υπόβαθρου του ψυχάτους, δώσει έναν χώρο ώστε να το κάνουν αυτό με ασφάλεια και τέλος να δώσει την ευκαιρία στους εφήβους να διαρευνήσουν την κληρονομιά τους και να συζητήσουν με τους υπόλοιπους τους μαθητές την προσωπική τους ιστορία. Σχηματικά, εδώ βλέπετε το υπόβαθρο επιδημιολογικό του προγράμματος. Ουσιαστικά, όπως είπαμε πριν, μέσα από το πρόγραμμα αυτό θα απορροφηθεί η διερεύνηση και η δέσπευση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας, που θεωρούμε ότι καταφέρει μεγαλύτερη συνοχή στην προσωπική ταυτότητα του ανθρώπου και αυτό θα έχει τεχνικότερα αποτελέσματα για την ψυχική υγεία και την προσαρμογή του. Ποια είναι αυτά τα τεχνικότερα αποτελέσματα για την προσαρμογή και την ψυχική υγεία? Φαίνεται ότι έφηβοι που έχουν διερευνήσει την εθνοπολιτιστική του καταγωγή έχουν καλύτερη προσαρμογή στην αυτοεκτίμηση σε διάφορους τομείς, όπως η αυτοεκτίμηση, η διάθεση, η ικανότητα αντιμετώπιση του στρες, η ακαδημαϊκή του επίδοση, αλλά και τις σχέσεις που άνοιξαν στην ανθρωπινή ομάδα. Περνώντας στην ελληνική προσαρμογή που κάνουμε, η έννοια της ταυτότητας έχει τις ρίζες της στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της χώρας. Έτσι, αυτό απαιτούσε να ξεχάσουν τις βασικές έννοιες του προγράμματος αυτού, ώστε να διασφαλίσουν το περιεχόμενο του, αλλά και τον τρόπο της εφαρμογής, έχουν καταλάβει τον πληθυσμό. Ενώ οι στόχοι της παρέμβασης φυσικά διατηρήθηκαν, έγιναν προσαρμογές τόσο στην επιφανειακή δομή, δηλαδή στο ίδιο των παρεμβάσεων, όσο και στην βαθέρα του προγράμματος, δηλαδή στις έννοιες. Το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας μόλις τελείωσε. Οι εργασίες του ολοκληρώθηκαν, πιστεύουμε, με επιτυχία. Στο συνέδριο αυτό έλαβαν μέρος περισσότεροι από 500 σύνεδροι. Φοιτητές μας από τα τμήματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και φοιτητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέχρι και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αντίστοιχα, συνάδελφοι καθηγητές και καθηγήτριες από τα πανεπιστήμια της χώρας. Πιστεύουμε ότι ήταν ένα επιτυχημένο συνέδριο, όχι μόνο γιατί υπήρχε μια μεγάλη αθρώα συμμετοχή. Το αμφιθέατρο στο οποίο είμαστε τώρα, το αμφιθέατρο της Παλιάς Νομικής, γέμισε δύο μέρες με κόσμο. Το ίδιο και οι αίθουσες στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, όπου επίσης συνεδρίες, επιστημονικές εργασίες του συνεδρίου έλαβαν χώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συνέδρους που ήρθαν εδώ στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας και έλαβαν μέρος στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο, περίπου σε 2 χρόνια από τώρα, όχι όμως αυτή τη φορά στην Κομωτινή, αλλά σε κάποια άλλη πανεπιστημιούπολη της χώρας.